μια σειρά από κάποιες δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδυνατούν να έχουν στέγη. Τα σημεία στα οποία βρίσκονται και μπορώ να πω δηλαδή στο τέρμα το λεωφορείο του Αγίου Φαντορίου, στην Παλαφιανή, στο κέντρο, στο χαμόγελο του παιδιού, στον Άγιο Νικόλαο βρίσκονται. Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό. Και υπάρχουν και οικογένειες που μένουν στο αυτοκίνητό τους, κατά μήκος φλέβας. Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για το θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Είναι εξής. Έχω στα χέρια μου μια ατομική ειδοποίηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων προς μια άπορη οικογένεια, δηλωμένη άπορη οικογένεια, η οποία αδυνατούσε τα τελευταία 2 χρόνια να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αδυνατούσε γιατί είχαν μηδενικά εισοδήματα, και τους έχετε στείλει μια ατομική ειδοποίηση που απαιτεί την οφειλή των δημοτικών τελών και των ΤΑΠ για αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα τους προειδοποιείται ότι αν εντός 10 ημερών δεν καταβληθεί αυτό το ποσό, τότε θα πληρωθεί το πρόστιμο. Τι είναι αυτό και για ποιο λόγο. Ξαναλέω ότι είναι δηλωμένη από την οικογένεια. Μπορώ να το καταθέσω στο πρακτικά. Μπορώ να το καταθέσω στο πρακτικά. Αυτές οι δύο ερωτήσεις, ο κύριος Βλαμάς. Κύριε Δήμαρχε, στην τελευταία συνεδρίαση της Εθνικής Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρθηκε η άποψη ότι οι διευθυντές σχολικών μονάδων συνεννοούνται μεταξύ τους ώστε να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς των ΔΕΠΟ, κυρίως της ΔΕΗ, προτιμώντας να πληρώνουν άλλες υποχρεώσεις των σχολείων τους και επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο το Δήμο. Ακούσαμε επίσης για νοικοκυρέους διευθυντές και για μη νοικοκυρέους. Ως μέλος της Επιτροπής και γνωρίζοντας ότι τα παραπάνω δεν ασταθούν, ζήτησα να κληθούν οι συγκεκριμένοι διευθυντές να πούν την άποψή τους. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε δεκτό. Θεωρώ άδικο άνθρωποι που προσπαθούν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες, με πετσοκομμένες σχολικές επιχορηγήσεις, να λειτουργήσουν τα σχολεία τους με αξιοπρέπεια, να διδομούνται με αυτόν τον τρόπο και να παρουσιάζονται ως τα εξηλαστήρια θύματα των μνημονίων και της αντιεκδικητικής πολιτικής. Να μας πείτε, κύριε Δημαρχέ, αν ασπάζεστε τις παραπάνω απόψεις και αν η Δημοτική Αρχή θα βοηθήσει στο μέλλον τις σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια. Θεωρείτε σωστό, κύριε Δήμαρχε, σχολικές μονάδες που αδυνατούν έμπρακτα να πληρώσουν τους λογαριασμούς των ΔΕΠΟ να τιμωρούνται με μείωση των ήδη μειωμένων σχολικών επιχορηγήσεων? Επίσης, κύριε Δήμαρχε, δεν έχω καταλάβει 2 χρόνια που είμαι μέλος της Επιτροπής, της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η Ενιαία Σχολική Επιτροπή χορηγεί έκτακτη οικονομική βοήθεια στις σχολικές μονάδες. Στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν αντιμετωπίζονται με ίδια μέτρα και ίδια σταθμά όλα τα σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται γκρίνες. Εγώ ως μέλος της Επιτροπής πρότεινα, όταν υπάρχει έτοιμα για έκτακτη βοήθεια, να γίνεται επιτόπου επίσκεψη των αρμοδίων της Επιτροπής στις σχολικές μονάδες, ώστε τεκμηριωμένα να διαπιστώσουν αν η βοήθεια είναι υπερπιπλημένη ή όχι. Θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Βάτσης. Είναι μια συμπλήρωση στην ερώτηση και είναι το Σιανά, γιατί χρωστάω μια απάντηση στο σώμα μετά από μια πρόταση που θα κάνει για μια λέσχη αστέγων. Και μου είχε πει ο κύριος Δήμαρχος, αν μπορείτε να βρείτε κάποια χρήματα, εδώ είμαστε να το υλοποιήσουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, το βρήκε ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, σαν φορέας, είναι από τα ΠΕΠ Αττικής και χρειάζεται την υλοποίηση μέσα από ένα φορέα όπως είναι ο Δήμος ο δικός μας. Καλό, δηλαδή, ξέρω ότι και ο κύριος Δήμαρχος θα συμφωνεί και ο κύριος Αβουλάς, όλοι νομίζω ότι θα συμφωνούμε. Κύριε Αντιδήμαρχε και κύριος Δήμαρχος που ασχολείται με αυτά και οι υπηρεσίες, να το βάλουμε μπρος να δούμε αν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Ο κύριος Αβουλάς έχει το λόγο. Έχει το μικρόφωνο, κύριε Μπάτση. Συγγνώμη. Καλησπέρα, κύριοι συνάδελφοι. Να πω ότι οι 4 περιπτώσεις
θυμάμαι και από τις διευθύνσεις, είναι καταγεγραμμένες και από εμάς και δεν είναι φετινές, δεν είναι νέες περιπτώσεις. Υπάρχει προσέγγιση και συνεργασία της Δημοτικής Αρχής. Κάποιες από αυτές είναι οι ιδιάζουσες, δεν είναι μόνο άστιγοι οι συμπολίτες. Υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα που δυσκολεύει πάρα πολύ έως αδυνατή τη δική τους διάθεση συνεργασίας, γιατί και τώρα εν ώψη κακοκαιρίας διοχετεύσανε κάποιους σε ξενώνες ως μόνιμη λύση. Δεν μιλάω για τους προσωρινούς χώρους που αποδείχθηκαν για να τους φιλοξενήσουν. Είναι και κάποιοι όμως που ο τρόπος ζωής τους, αντίληψης, συμπεριφοράς δεν επιτρέπει την περαιτέρω συνεργασία σε εμάς, παρά μόνο να πηγαίνουμε επί τόπου στα σημεία και να υπάρχει όποια παρέμβαση μας αφήνουν να υπάρξει. Τώρα, σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπατσής, έχουμε κάνει ήδη και μια τηλεφωνική επικοινωνία και επεξεργαζόμαστε την πρόταση. Κύριε Μαγκουράκη. Καλησπέρα κύριε συνάδελφοι. Για το θέμα της ειδοποίησης από το τμήμα εσόδων, πρόκειται για μια θετική ειδοποίηση που στέλνει το τμήμα εσόδων όταν παίρνει τα στοιχεία από τη ΔΕΗ περί οφειλών ή μη δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και θα διερευνηθεί. Οι άποροι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εξαιρούνται από δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και εφόσον η οικονομική υπηρεσία λάβει γνώση ότι πρόκειται περί απόρων, θα πράξει τα δέοντα. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Ζουμάς, το λόγο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σχετικά με την ερώτηση που έθεσε ο κύριος Χρόνης, βλέπω ότι απουσιάζει ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Φωτιές και Τροπής. Έχει έρθει, μόλις ήρθε ο κύριος Πατέρης. Πιθανόν να μπορέσει να σας απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ενημερωθεί για την ερώτηση. Τώρα, θα ήθελα να παρακαλέσω, μην βάζετε διλήμματα το τι ασπάζεται ο Δήμαρχος ή η Διοίκηση κτλ. Και η κάθε παράταξη, αν θέλετε, από τη στιγμή κατά την οποία γνωρίζετε την αγωνία μας, τα προγράμματά μας, τους στόχους μας, τη δουλειά που κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Τα συνέπεια λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λίγο πρόκληση μια τέτοια ερώτηση αν ασπάζουμε την πολιτική αυτή κτλ. Οπότε ας το δούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μια συγκροτημένη απάντηση να έχετε από τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πριν περάσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης, έχει καταθέσει η κυρία Τσίτσο του Μεσολαϊκής Σπύρου ένα ψήφισμα το οποίο το επεξεργάζονται οι εκπρόσωποι από όλες τις παρατάξεις. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί στο τέλος, ομόφωνα? Εκτός ημερήσιας. Στο τέλος. Είναι εκτός ημερήσιας. Γι' αυτό, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχουν 5 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης για τα οποία έχουν ειδοποιηθεί οι επικεφαλής των παρατάξεων. Το πρώτο είναι λήψη απόφαση για αμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί? Ομόφωνα. Το δεύτερο είναι λήψη απόφαση για την υπογραφή των επιταγών, τη γίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των τραπεζών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί? Ομόφωνα. Το τρίτο είναι η έγκριση πίστωσης ποσού 148.853,77 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί? Ομόφωνα. Το τέταρτο είναι η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα PEDIA Participation Equality for the Development of Inclusion Ability που θα υλοποιηθεί από το Ομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο ΑΜΕΑ τελευταίως. Συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί? Ομόφωνα. Και το πέμπτο είναι έγκριση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στη Λεωφόρου Παλατιανής». Αυτό προέκυψε το μεσημέρι αργά. Ομόφωνα και συνάδελφοι? Ομόφωνα. Πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στο πρώτο θέμα είναι η λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης εξόδων κηδείας για τελέστατος δημάρχου στο Δήμο Ηλίου και καθορισμός των άνθρωπων ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 4 του νόμου 3463 του 2006. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι? Υπάρχουν ερωτήσεις? Το ποσό που προτείνεται από την πλευρά της διοίκησης, το ανώτατο ποσό είναι 3.000 ευρώ. Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι? Ομόφωνα. Στο δεύτερο θέμα,
είναι η νομοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2012. Όσοι είστε κάθε χρόνο πρέπει να απαλλαγεί η συγκεκριμένη υπάλληλος και να γίνει νομοποίηση των δαπανών. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Στο τρίτο θέμα είναι μίσθωση η κύματος για τη στέγαση ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου Ηλίου της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Επειδή λήγει η μίσθωση στις 30 του 2013, εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να εγκρίνουμε την νέα μίσθωση του κύματος και να αποφασίσουμε σχετικά με την μη δημοσίευση των όλων των κυρίων. Ομόφωνα. Στο τέταρτο είναι η μίσθωση κύματος για τη στέγαση του γραφείου που στήριξε αμαία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Το ίδιο και αυτό. Ομόφωνα. Στο πέμπτο είναι η μίσθωση κύματος για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, που βρίσκεται στην οδό Νέστορος 107. Ομόφωνα. Στο 6 είναι λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος επιχείρηση αναψυχής με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στο Κεραστιού του Νικόλαου επί της οδού Ευλαμπίας 67 στο Ήλιον. Έχετε δίκιο συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσιανάς και ο κύριος Αθανασόπουλος. Κύριος Κουτσιανάς. Αρχές Δεκέμβρη είχε γίνει ένα περιστατικό στο συγκεκριμένο μαγαζί που είχε παρευρεθεί και η αστυνομία εκεί. Αν έχει καταγραφεί το γεγονός και αν γνωρίζει οι υπηρεσίες του Δήμου το τι ακριβώς και γίνεται. Κύριε Μουκυριακή, έχει πει ο Αναστοκύλος ερώτηση. Κύριε Μουκυριακή. Έχουμε έκθεση αστυνομίας εδώ. Λοιπόν, έχουμε υποβολή έκθεση προφορικής μήνυσης, δύο για την ακρίβεια. Η μία είναι για τις 29/12, όπου βρέθηκε το μαγαζί να είναι στερούμενο άδειας λειτουργίας και στερούμενο άδειας μουσικών οργάνων. Και επίσης ένα δεύτερο συμβάν στις 6/12 για τους ίδιους λόγους, αναγράφει τους ίδιους λόγους. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες διευκρινήσεις, τοποθετήσεις. Ο κ. Κουτσιανάς. Ο κ. Αναστόπουλος. Ο κ. Κουτσιανάς. Λοιπόν, με έκπληξη πριν από 10 μέρες περίπου, γίναμε αποδέκτες από τους κατοίκους επί της Ευλαμπίας κάποιων έντονων προβληματισμών και παραπώνων για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μέσα σε εισαγωγικά από το βάσο πλέον μαγαζιού. 67, στο είναι. Είναι βλαβές 67. Έχουμε υποβάλει ήδη γραπτά με αριθμό πρωτοκόλλου έτοιμου στις την τρίτη που μας πέρασε, τον αριθμό πρωτοκόλλου 1853, ερωτήσει σχετικά με τη χρήστη επιχείρηση και νόμιμης άδειας λειτουργίας της. Ο προβληματισμός των κατοίκων έγινε στο γεγονός ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ενόχληση έως και φόβο, έως και τρόμο. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται καν ούτε ένας κάτοικος από την περιοχή σήμερα εδώ. Η έκθεση της αστυνομίας γράφει αυτά. Αυτά τα οποία είδαν όμως, είδαν οι κάτοικοι, είδαν να πιούν και μαχαίρια. Αυτά ονομαστικά δεν υπάρχει φόβος και τρόμος των κατοίκων να παραβρεθούν σήμερα εδώ. Όπως υπάρχει φόβος και τρόμος ονομαστικά να κάνουν οποιαδήποτε καταγγελία. Εμείς ως Δημοτική Σύμβουλη νιώθουμε ότι έχουμε την υποχρέωση από τη στιγμή που μας τα κατέθεσαν αυτά οι κάτοικοι να μεταφέρουμε αυτούς τους προβληματισμούς και αυτή την έντονη ανησυχία. Εάν έχουν έτσι, όπως τα λένε οι κάτοικοι, δεν δικαιολογεί τη χρήση λειτουργίας, δηλαδή τι ανησυχία είναι αυτό. Τι ανησυχία είναι αυτό. Από το πιο απλό, από την όχληση, μέχρι και το περιστατικό αυτό που έγινε στις 6, έγινε και ένα άλλο στις 9 Δεκέμβρη. Σήμερα πέρασα από εκεί, δυστυχώς κανένας κάτοικος πραγματικά φοβάται να παρευρεθεί. Φοβούνται, δηλαδή, από εκεί.
τι περιστατικό έγινε, παιδί, που πήγε η αστυνομία και δεν είναι καταγεγραμμένο. Δεν το γνωρίζω, ρωτάω. Γιατί παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, μην διακόπτετε. Δεν διάβουν να καταλάβουν. Δηλαδή δεν τραβούν. Υπό αυτή την έννοια και προσέξτε να για εμάς η πάλι αντίληψη μας είναι βεβαίως να χορηγούσαμε μια άδεια για έναν άνθρωπο που πραγματικά προσπαθεί να επιβιώσει και μακριά από εμάς, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχουμε τις όποιες ρατσιστικές αντιλήψεις για τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Ναι, η γειτονιά πραγματικά φοβάται. Έχει καλλιεργηθεί ένα τέτοιο φόβο ή έχει τροφοδοτηθεί ένα τέτοιο φόβο. Κύριε Αθανασόπουλος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο πολιτικός ρόλος των ερετών είναι να εκφράζουν τα συμφέροντα όλων των πολιτών, αλλά και τους θεσμικούς σημάδες διασύνδεσης με διαδικασίες διαμόρφωσης. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν οι σχέσεις ερετών και πολιτών με αλληλογνωριμία και αλληλοαποδοχή ώστε να υπάρξει κίνητρο για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Πρέπει να αλλάξουν δραστικά τα δεδομένα, έτσι ώστε οι νέοι άνετοι που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας να ορθοποδήσουν στερήσεις με όσες στερήσεις κι αν υποστούν. Όμως, όσον αφορά τους ανεδίκευτες και τους αναλφάβητους, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, συνδυάζοντας την δεδομένη οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Στη χώρα μας κλείνουν επιχειρήσεις μία μετά την άλλη, γιατί δεν μπορούν να τις κρατήσουν όσο και να προσπαθούν οι βιώσιμες. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συμπολίτες μας κάνουν νέα βήματα κόντρα στην οικονομική κρίση, καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά για την ίδια σημεία επιχείρησης και θέλουν να είναι νόμιμοι. Ο φάκελος της είναι πλήρης και εμείς καλούμεθα να εκλείνουμε την άδεια λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κ. Κερασιώτη έχει γίνει κάποια ένσταση έτσι ώστε να μην λειτουργήσει η επιχείρησή του. Και αναρωτιέμαι εγώ. Όλη αυτή η συμπεριφορά είναι άλλωστε στο κοινωνικό ρατσισμό, διότι κάποιοι δεν επιθυμούν την παρουσία, τη διέλευση των Ελλήνων Ρωμ, γιατί θεωρείται ντροπή και υποβάθμιση τη περιοχή. Και επειδή δεν έχουν καμία διαπραγματευτική ισχύ και ελάχιστη πρόσβαση στα κέντρα λήψη αποφάσεων, θα παρακαλούσα το δημοτικό σώμα του Δήμου Ηλίου να εγκρίνει την άδεια του καταστήματο του κ. Κερασιώτη, όπω κάνουμε σε κάθε Έλληνα πολίτη του Δήμου μα, εφόσον πληρεί τι προποθέσει χωρί δισταγμό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Σαββατόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτά που ακούσαμε από τις καταγγελίες του κυρίου Κουτσιανά, οι οποίες είναι σοβαρές και δεν θα ερχόταν κάποιος νομικό συμβούλιο να καταθέσει τέτοιες απόψεις, τέτοιες πληροφορίες, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και στοιχεία περαιτέρω από την αστυνομία και να κάνει και μια αυτοψία ή υπηρεσίες του Δήμου. Να δουν τι γίνεται εκεί. Να πω δε ότι το κατάστημα που φτιάχνεται δεν είναι ειδικά για τους δρόμους ή για οποιονδήποτε. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αναφέρεται ένα κατάστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς παρισέπησε μέσω ότι είναι κατάστημα των δρόμων. Αλλά νομίζω ότι μόνοι αυτόματα. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς το αντίθετο είπα. Είναι δεν είναι λοιπόν. Και ό,τι και να συμβαίνει πρέπει να κάνουμε να το ερευνήσουμε. Δεν μπορεί ο κ. Κουτσιανάς να φέρνει αυτές τις καταγγελίες χωρίς λόγο. Ούτε υπάρχει στις παρατάξεις του Δήμου τουλάχιστον ρατσιστικές θέσεις. Ίσα ίσα τις αντιμαχόμαστε. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει καταγγελία. Κύριε Ζήμαρφη. Κατά συνέπεια απαντάτε και το επόμενο ερώτημα τι άδεια είμαι, τι άδεια χρήση κτλ. Και αν έχει νομοθετήσει θετικά η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. Και αν υπάρχει προέκριση άδειας λειτουργίας, προφανώς πρέπει να υπάρχει προέκριση, γιατί δεν πάμε κατευθείαν στην άδεια λειτουργίας. Θέλω δε να σας ενημερώσω το εξής. Από την στιγμή που έλαβα την επιστολή, ερεύνησα το θέμα. Εμείς σαν Δήμος, με τις υπηρεσίες μας, δεν είχαμε κάποια όχληση από πολίτες. Δηλώνω δε κατηγορηματικά εδώ, ότι δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν απολύτως και κανένας πολίτης δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Δεν είμαστε σε καμία ζούγκλα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις από οποιονδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Ο κάθε πολίτης που φοβάται, είμαστε εδώ, μπορεί να απευθυνθεί, να τον καλύψουμε σε οποιοδήποτε βαθμό.
Είναι απαράδεκτο μέσα στην πόλη μας να ασκείται βία. Δεν τη δεχόμαστε. Εγώ τουλάχιστον θα κάνω τα πάντα. Να μην υπάρχει βία και καταπίεση. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή το ερεύνησα και επειδή ήθιστε, αν θέλετε, ήθιστε να συμβαίνουν κάποιες εμπλοκές, πολλές φορές και μικροσυμπλοκές σε τέτοιου είδους καταστήματα. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτός είναι και ο λόγος που το ερεύνησα σε βάθος. Και είδα λοιπόν ότι πριν μας έρθουν δύο μηνύσεις από την αστυνομία. Είδα ότι υπάρχουν δύο μηνύσεις. Και οι δύο μηνύσεις είναι για χρήση μουσικής. Προσέξτε, όχι για όχληση, για χρήση. Κανονικά πρέπει να βγάλει άδεια μουσικών οργάνων. Δεν είχε βγάλει αυτή την άδεια, προφανώς, αφού δεν είχε και την άδεια λειτουργίας. Κατά συνέπεια, όταν εκλείθη η αστυνομία και είχε οποιαδήποτε μουσική σε οποιαδήποτε ένταση, σε οποιαδήποτε ένταση, ήταν υποχρεωμένη να κάνει μήνυση. Έκανε λοιπόν δύο μηνύσεις. Ο Δήμος τι κάνει? Όταν δει ένα φάκελο πλήρη, είναι υποχρεωμένος να δώσει μια άδεια. Αν δεν δώσει την άδεια, σε 30 μέρες από την πιστοποίηση της υγειονομικής υπηρεσίας βγαίνει αυτοδίκαια η άδεια. Άρα λοιπόν εγώ τι λέω? Λέω να εκδοθεί η άδεια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σαν Δήμος όταν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και εδώ ακούω σήμερα ο κύριος Κουτσιανάς προβληματισμό βάζει και ερωτήσεις κάνει. Δεν λέει κοίταξε καταγγέλω εκείνο και τ' άλλο και εκεί δεν πρέπει να γίνει αυτό το κατάστημα διότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν λέω, επειδή είναι πλήρης ο φάκελος και επειδή δικαιούται αυτός ο άνθρωπος να πάρει την άδειά του, θα τη δώσουμε την άδεια, αλλά θα ξέρει, όπως ξέρει ο κάθε πολίτης, είτε είναι ρομ, είτε είναι δεν ξέρω γιατζέ, είτε ό,τι θέλει είναι, θα μόλις πάρει και την τρίτη μήνυση, θα σφραγιστεί αμέσως και αν επαναληφθεί υπάρχουν οι διαδικασίες. Απλά, πολύ απλά τα πράγματα. Εκείνο όμως που κρατάω από τις ερωτήσεις και τους διάφορους υπενιγμούς είναι να μην μου τρομοκρατούνται οι πολίτες. Εδώ τα χαλάμε. Εδώ τα χαλάμε. Εδώ θα παραβιάσουμε τα πάντα. Έτσι, για να έχουμε ήρεμους πολίτες. Και παρακαλώ πολύ, εάν έχετε κάποιο πολίτη ο οποίος έχει οτιδήποτε, να έρθετε, ελάτε μαζί, έτσι, να δώσουμε λύσεις αυτό. Λοιπόν, αυτό έχω, συνάδελφοι. Μήπως δεν έχει έρθει από την αστυνομία για τρίτη μήνυση που είναι. Σας είπα κύριε Βατζή, ακούστε. Κύριε Βατζή, είπα, δεν περιμέναμε να έρθουν οι μηνύσεις. Ερευνήσαμε σε βάθος το θέμα και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δύο. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει καταγγελία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο μηνύσεις. Και μόλις πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν, μας τις στείλανε σήμερα. Δεν ξέρω, είναι η υπηρεσία εδώ. Νομίζω σήμερα μας ήρθαν οι μηνύσεις αυτές. Λοιπόν, είστε από το. Κι άλλο πράγμα βγαίνει ένα μαχαίρι στο μαγαζί, όπως η καταγγελία που έγινε. Ο κ. Κουτσιανάς τώρα το είπε. Σε τοποθέτησή του. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όλη σοβαρότητα, νομίζω. Και καταλαβαίνω και τους περίοικους, αν όντω συνέβη το γεγονός, να φοβούνται. Άρα αυτό πρέπει να διερευνήσουμε. Και αν έχει καταγραφεί τέτοιο γεγονός στην αστυνομία. Άρα μπορούμε να το διερευνήσουμε πρώτα και να επανέλθουμε, νομίζω. Κυρία συνάδελφα, προφανώς δεν το κατάλαβα. Καταγγελία μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου από Δημοτικό Σύμβουλο ότι βγήκανε μαχαίρια στο συγκεκριμένο κατάστημα, δεν το συζητώ. Ναι, να αναβάλουμε το θέμα εάν βγήκανε μαχαίρια στο συγκεκριμένο. Εγώ κάτι άλλο κατάλαβα. Μου είπανε κάποιοι, τους είπα και τέτοια κατάλαβα εγώ. Έτσι. Να το διευκρινίσουμε ασφαλώς. Να διευκρινίσουμε ακριβώς, το είπα βέβαια, θα το ξαναπώ. Μου μεταφέρανε οι κάτοικοι. Δεν μπορεί να πάρω. Δεν ήμουν να πάρω. Μου μεταφέρανε λοιπόν οι κάτοικοι. 9 Δεκέμβρη. Μήπως δεν έχει καταγραφεί ακόμα. Δεν μπορεί να μην έχει καταγραφεί. Να τα αποκριτούμε, που λέτε. 9 Δεκέμβρη έγινε ένα περιστατικό και είδαν ότι βγήκανε και μαχαίρια.
Πήγε και η αστυνομία. Η αστυνομία βέβαια μπορεί να φύγει όταν είχαν ξαναμπεί μέσα τα μαχαίρια ή να είχαν φύγει. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε τον ιδιοκτήτη και δεν έχουμε κανέναν με κανέναν συμπολίτη μας, ανεξάρτητα αν είναι Ρωμά ή μη Ρωμά, κύριε συνάδελφε. Θέλουμε όλοι να έχουν μια δουλειά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το θέμα είναι να μην σπέρνουμε το φόβο ή τον τρόμο. Ωραία. Στην κοινωνία. Αυτό το οποίο προτείνουμε, αφήστε με και δεν αυτό το οποίο προτείνουμε, έτσι και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, είναι να μετατεθεί το θέμα αυτό σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνω να προσπαθήσουμε ακόμα και εδώ να γίνει μια καπαραταξιακή επιτροπή, ένα Δημοτικό Συμβούλιο από κάθε παράταξη και να έρθουμε σε επαφή με τους κατοίκους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να ρωτήσουμε αυτούς τους κατοίκους. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν τα βγάζω αυτά από τη φαντασία μου. Ο κύριος Ζούμαρου. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ έκανα μία πρόταση. Τώρα λοιπόν δεν ξέρω αν αυτό είναι καταγγελία, μου είπαν ότι έγινε αυτό το πράγμα κτλ. Εδώ εμείς έχουμε, όπως σας είπα, αυτά τα δεδομένα, αυτή την ενημέρωση. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Και θεωρώ αδιανόητο να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, όσο κομματικά ισχυροί να είστε, τέλος πάντων, και το 90% να μπορείτε να εκφράζετε τις πόλεις, μα εδώ στο Δήμο θα ερχόταν μια τέτοια καταγγελία, για όνομα του Θεού, δηλαδή, πάμε, βρίσκουμε, ένα λεπτό, παρακαλώ, πάμε και βρίσκουμε τον εκπρόσωπο ενός μιας παράταξης και του κάνουμε καταγγελία ένα τόσο σοβαρό θέμα και δεν κάνουμε την καταγγελία στην αστυνομία ή στο Δήμο. Εγώ δεν το εκλαμβάνω ως καταγγελία αυτό. Μου είπε κάποιος πολίτης ότι βγάλανε μαχαίρι. Μην δίνετε άδεια. Και απ' την άλλη έχουμε έναν επαγγελματία. Για βάλτε το, για σκεφτείτε το και απ' την άλλη πλευρά. Να μην είναι έτσι. Αυτός ο πολίτης να λέει ανακρίβεια. Για σκεφτείτε έναν επαγγελματία που χρεώθηκε, που είναι υποχρεωμένος να βγάλει ένα μεροκάματο να ζει στην οικογένειά του και να μην είναι πραγματικά και να είναι πραγματικά αυτά που σας πληροφορεί επισήμως η διοίκηση ότι έχει δύο μηνύσεις επειδή δεν είχε την άδεια των ορμουσκών οργάνων μόνο, ότι έχει πλήρη φάκελο και ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα δεκαήμερο να δώσουμε άδεια και αν το αναβάλουμε το θέμα αυτό. Δηλαδή, ακούστε το γι' αυτό κύριε, γιατί εσείς κάνατε την πρόταση της αναβολής. Όταν το αναβάλουμε, την παίρνει η αυτοδίκαια. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Αν το αναβάλουμε σε 10 μέρες, εδώ διαβάστε παρακαλώ κυρία Αντιδήμαρχε, πάρτε αυτό, διαβάστε τις προθεσμίες. Από την αίτηση, δηλαδή όπως προκύπτει, σε 10 μέρες αυτοδίκαια θα έχει αντιλειτουργία. Κύριε Βουγγυράκη. Αφού είναι εδώ, γιατί μιλάμε. 11 πρώτου. Μας ήρθε από το υγειονομικό μέσω πρωτοκόλλου η έγκριση. Έχουμε 10 μέρες μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσουμε την έγκριση. Σε 30 μέρες, αν δεν την έχουμε δώσει, παίρνει αυτοδικαίωμα. Δεν θέλει να μην πει. Θέλετε το λόγο. Παρακολουθείτε εδώ. Συζητείτε το θέμα. Ο κύριος που είναι μόνο για τα μαχαίρια, αν έχει όρεξη να έρθει να παρακολουθήσει για καμιά εβδομάδα να είναι εκεί έξω και να βλέπει τι γίνεται, τότε μπορεί να πει αν βγαίνουν μαχαίρια στο τέτοιο τύπο. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, έτσι έχουν τα δεδομένα. Εμείς εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη χορήγηση άδειας, όπως προκύπτει από όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του Δήμος. Φαίνεται ότι πρέπει. Ο κύριος Ζήμαρχος έχει το λόγο να δοθεί άδεια. Να διευκρινίσουμε κάτι, παιδιά. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ακούστε, η πρότασή μας. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Κυρία Γραμμένου, κύριε Μουτσιανά. Περιπτώσεις σαν και αυτοί έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες έχουμε περάσει από εδώ, έτσι. Προς Θεού, επειδή προτείνουμε, είναι έτοιμο, είναι ο φάκελος αυτά ακριβώς που σας λέμε. Δεν σημαίνει ότι εγγυόμαστε για το μέλλον. Εγώ σας είπα ότι αμέσως θα έχει τις συνέπειες. Είναι δύο μηνύσεις, την Τρίτη έχει σφράγιση. Μετά έχει άλλες συνέπειες, μέχρι κλείσιμο. Προσέξτε να μην γίνουμε προφήτες μετά Χριστόν.
να είμαστε συγκεκριμένοι και να είμαστε ρεαλιστές. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από την ώρα που ο φάκελος είναι πλήρης. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και από την ώρα που δεν υπάρχει και μία καταγγελία αυτού του που είπε ο κύριος Κουτσίδας. Μάλιστα. Παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε όμως. Έχουν δοθεί εξηγήσεις σε κατέλος. Συμφωνείτε, τελευταία κουβέντα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω, ο φάκελος είναι πλήρης και τις προθεσμίες που βάζει ο νόμος. Όμως εγώ δεν μπορώ να κλείσω τα αυτιά μου σε μια καταγγελία που γίνεται επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσωπικά ή τουλάχιστον για την παράταξή μας θα προτιμούσα να πάρει αυτοδίκαια την άδεια παρά να πάρει ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο για κάτι που καταγγέλλεται και δεν υπάρχει δυνατότητα να διερευνηθεί. Είναι πολύ απλοποιημένα τα έτσι όπως στείλετε τα πράγματα. Έτσι, λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ ο κύριος Κουτσανάς λέει άκουσε, του είπατε, το ίδιο το λέει, μεταφέρω από άποψη. Τώρα, εάν αυτοί είπανε σωστά, το είδανε, δεν το είδανε, δεν μπορεί να το βεβαιώσει. Εγώ θα ταυτώ με την άποψη του κύριου Κουτσανά για να μου πει ότι ναι, είναι έγκαιρο και έτσι έγινε. Δεν παίζουμε με τη ζωή των πολιτών. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να παίξουμε και με τον επαγγελματία για τους λόγους που ο Δήμαρχος και καταλαβαίνουμε όλοι. Κύριε Στογγυρός, να πούμε και κάτι έτσι για τους νεότερους συνάδελφους, το είπε και ο Δήμαρχος. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν προκύψει τέτοια ζητήματα. Είτε γιατί οι κάτοικοι είναι εναντίον, γιατί το βλέπουν αρνητικά, ανακατάστημα κλπ. Εμείς εδώ η θέση μας, ψημίχουμε όπως το είπε ελέγχθηκε, ας πούμε, και από την Δήμαρχη, από τον Δήμαρχο, έχουν καταθέσει το φάκελο, δεν μπορούμε να κάνουμε το αστυνόμο εμείς. Θα έρθουν οι θέσεις εδώ, βεβαίως αν ήταν καταγεγραμμένα σε μια μήνυση αυτά που λέτε, ότι μαχαίρια οτιδήποτε άλλο, το βλέπω διαφορετικά το θέμα. Τώρα όμως, απλά και μόνο επειδή κάποιος μου είπε κάτι, τι κλπ, δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό. Θα δοθεί άδεια, εδώ είναι η αστυνομία, εδώ είναι ο Δήμος, ό,τι χρειαστεί και μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για κρίσιμο οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι παραβαίνουμε τον νόμο εάν δεν του δώσουμε αδεία. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, μετά από όσα έγιναν και συζητήθηκαν εδώ, ποιοι ψηφίζουν για την χορήγηση άδεια στο συγκεκριμένο υγειονομικό κατάστημα. Ποιοι καταψηφίζουν, καταψηφίζει το αριστερό σχήμα ηλίου. Απέχει λέγηση κύριος Πικέος Μπατσής. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το 7ο αποσύρεται. Στο 8, λήψη απόφασης για την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων των φερόμενων δικαιούχων για τη διατήρηση της απαλωτρίας στο οικοδομικό τετράγωνο. 2149α, περιοχή ραδιοφωνίας. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Εμείς καλούμαστε εδώ. Λόγω της παρέλευσης του 18μηνου από τον καθαρισμό, από τον καθορισμό τιμής μονάδος, προθεσμία είναι μέχρι 19/10/2012, υπευλήθησαν τους φερόμενους δικαιούχους αποζημίωσης, υπήρχαν δηλώσεις για τη διατήρηση της απαλωτρίωσης και μετά την παρέλευση της 17μηνου προθεσμίας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ομόφωνα, κύριε Σάλβη, ομόφωνα. Στο 9. Τροποποίηση σχεδίου οικοδομικού τετραγώνου 6 χώρους παιδικού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 5 χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων μετατόπιση κόκκινου περιγράμματος. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ομοφαγκεζάλβη, ομόφωνα. Στο 10. Λήψη απόφασης για άρση άδεια στάθμευση ΣΑΜΕΑ. Ομοφαγκεζάλβη, ομόφωνα. Στο 11. Συμπλήρωση της παρθμού 382-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συγκεκριμένη απόφαση έχετε δει το εισηγητικό, δεν έχει αναγραφεί η οδός στην οποία είχε επιβληθεί το πρόσημο. Ομοφαγκεζάλβη, ομόφωνα. Πάμε στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. Στο πρώτο θέμα. Είναι λήψη απόφαση για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013. Έχετε δει το εισηγητικό, υπάρχουν ερωτήσεις. Ομοφαγκεζάλβη, ομόφωνα. Στο δεύτερο. Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση των λογαριασμών όψεως και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των τραπεζών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριε συνάδελφοι, πρέπει προσδίκω να είναι η Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και ο κύριος Δήμαρχος. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Στο 3. Είναι η έγκριση πίστωση ποσού 148.853,77 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχετε δει το εισηγητικό, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Χρόνης και ο κύριος Δαλαμάτας. Ο κύριος Χρόνης. Θα θέλω να μας ενημερώσετε αν είναι η τελευταία δόση του 2012 ή αν είναι η πρώτη δόση του 2013. Ο κύριος Αλαμάνιας. Η ίδια ερώτηση. Ωραία, ο κύριος Γιώργης.
το ξέρει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, διότι στο έγγραφο που έρχεται δεν αναφέρεται πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Μπορεί να έρθει μέσα στο μάτι η πρώτη νοσηλάδα, η τέταρτη αυτή. Δεν το ξέρουμε όμω, δεν αναφέρεται φυσικό θέμα. Να ρωτήσουμε, κύριε Γιώργη. Να ρωτήσουμε να δούμε αν είναι η τέταρτη δόση ή είναι η πρώτη, καθώς λέγεται. Και ως παρακολουθία, δεν πιστεύω να είναι 13, γιατί δεν μπορούν να δώσουν. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ομόφωνα, κύριε Σνάλβη. Ομόφωνα. Πάμε στο επόμενο θέμα εκτός συμμετοχής διάταξης, που είναι η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Τέτοια Participation Equality for the Development of Inclusion. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Που θα υλοποιηθεί από το νομαρχιακό αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ τελευταίως. Έχετε δίκιο, σχετικό. Παρακαλώ. Αν είναι για προηγούμενο θέμα, έχω τώρα σε επόμενο θέμα. Επ' αυτού, παρακαλώ, ερωτήσεις. Ο κύριος Παντερέλης και η κυρία Γραμμένου. Ο κύριος Παντερέλης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εδώ είναι ελληνική δημοκρατία και είναι και τοπική, ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μεταφράσετε στα ελληνικά, επειδή εγώ δεν γνωρίζω ξένες γλώσσες, να ξέρω τι θα ψηφίσω, πώς μεταφράζετε αυτό που μου διαβάσατε. Λοιπόν, είναι συμμετοχή ισότητας για την ανάπτυξη. Θέλετε να βοηθήσετε, κύριε Βουλά, για το inclusion ability. Για τις ικανότητες των αποκλεισμένων, ας πούμε, ομάδων, έτσι. Ομάδων που θα διαλύσετε. Κύριε Γραμμένη. Αναλοκράτος. Ευρωπαϊκό, του ζουλού που θα πάνε να κάνουμε τώρα. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω ότι όσον αφορά την κοινωνική υπηρεσία, εγώ τον αντιδήμαρχο τον σέβομαι, ξέρω τη δουλειά του κτλ. Επίσης για τα ΜΕΑ δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ οτιδήποτε. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει σε κάποιο σημείο, καταρχάς πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ενημερωθεί. Δεν πήρανε, λέει άλλοι, δεν πήρανε στα mail τους κτλ. Το συγκεκριμένο θέμα. Λέει, θα εστιάσει σε καλές πρακτικές Ελλάδα και Ευρώπη. Θέλω να ρωτήσω, είναι η Τουρκία στην Ευρώπη, απλώς θέλει να πει. Και άλλοι μόνο να πει βέβαια, γιατί αυξάνονται και πληθύνονται σαν τα κουνέλια και αναμένεται, και αναμένεται να σε λίγα χρόνια να ξεπεράσουν και τον πληθυσμό των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι γείτονας Μέσης Ανατολής, έτσι. Η Ευρώπη θα είναι γείτονας με τη Συρία σε λίγο. Στην ερώτηση, κύριε συνάδελφε, όχι τοποθέτηση, ερώτηση κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει κανένα προσωπικά. Μπορώ να τα κάνω και σαν ερωτήσεις. Ή μήπως δεν έχουμε προβλήματα μαζί τους με ΑΟΣ και λοιπά, φοβερά προβλήματα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν πώς επιλέχθηκε ο Δήμος Κύκλη, αυτός προστολικός λέγεται τέλος πάντων, στη Σμύρνη. Δεν υπήρχαν άλλα κράτη, αφού έχει να κάνει με άλλα κράτη Ευρώπης, να πάνε τα ΑΜΕΑ μας όπου θέλουν, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στον όπου θέλουν. Ποιος το πρότεινε, ποια είναι τα κριτήρια. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι με τέτοιες κινήσεις είναι σαν να δεχόμαστε εμείς τους Τούρκους και την Τουρκία τους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή τουλάχιστον δείχνουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Και αν ρωτήσουμε έναν ένα τους δημότες για κάτι τέτοιο, τι φαντάζεστε ότι θα πούνε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καλώ τους δημοτικούς συμβούλους, επειδή αφορά τη συγκεκριμένο Δήμο, στη συγκεκριμένη πόλη, τη συγκεκριμένη χώρα, σαν Έλληνες να το καταψηφίσουν. Για να επιλεχθεί ένας άλλος Δήμος σε μια άλλη χώρα, στην οποιαδήποτε εκτός από την Τουρκία. Απαγορεύονται αποκλεισμοί γενικά. Ο κύριος Βουλάς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ας μου κάνει μήνυση το κάνω. Βαγγέλη, πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά. Να σας πω καταρχήν ότι στην απόφαση δεν αναλαμβάνει ο Δήμος κάποια οικονομική υποχρέωση και αν αυτό προκύψει θα είναι μέχρι του σημείου να φιλοξενήσει κάποια ημερίδα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ετήσεων που προγραμματίζει η Γενική Υπηρεσία και να καλύψει ενδεχομένως. Είναι το κύριο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω που λέγεται εξωτερικό της τοποθέτησης τώρα να σας πω. Ξέρω ότι η πρόταση αυτή καταρτίζεται αποκλειστικά από το σύλλογο αυτό των ατόμων με αναπηρία. Ήθελα τη σύμπραξη και του Δήμου για να ενισχυθεί η πρότασή τους που θα κατατεθεί στο Ινστιτούτο Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και θα περάσει από Συμβούλιο και Εγκρίση. Δεν είμαι σίγουρη. Ξέρω ότι έχει τεθεί
υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας εδώ το Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα μας έχει πει ότι θα βοηθήσει και γι' αυτό και το αναγράφουμε στα συγκριτικά στοιχεία από χώρες της Ευρώπης και όλα αυτά τα συγκριτικά στοιχεία με τη συμμετοχή ή μη των ατόμων με αναπηρία, επειδή το 2013 είναι και έτος ενεργών πολιτών στα κοινά, θα κάνει ένα κλείσιμο αυτό το πρόγραμμα του χρόνου, το Μάη, που έρχονται ευρωεκλογές, δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα κλπ. Όλα αυτά τα συγκριτικά στοιχεία παίρνουν και ένα Δήμο εκτός Ευρώπης, γείτονες χώρες όπως είναι η Τουρκία, να τα συγκρίνουν και να δουν πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Τώρα, αυτοί ζητούν απλά, εάν πάρουν έγκριση σε αυτό το πρόγραμμα, τη συμμετοχή του Δήμου. Δεν έχουμε πει κάποια άλλη πολιτική προέκθεση. Τι να σας πω, δεν είναι. Θα πρέπει όμως, θα πρέπει. Κυρία Γραμμένου, μην παίρνετε το λόγο μόλις σας. Λοιπόν, ομόφωνα κύριε Στάρκη, η ερώτηση τοποθέτηση τι θέλετε. Τοποθετήσεις. Λοιπόν, η κυρία Γραμμένου και η κυρία Παπαδογιαννάκη. Δεν θέλετε τοποθέτηση, κυρία Γραμμένου. Η κυρία Παπαδογιαννάκη τοποθέτηση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πω ότι για μας όλοι οι λαοί και οι πολίτες τους είναι το ίδιο και είναι ντροπή μένα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέμε και τέτοια πράγματα. Αλλού. Όσον αφορά για το πρόγραμμα, γνώμη μας είναι ότι τα προγράμματα αυτά διαχειρίζονται κονδύλια διάφοροι. Χθες η Βουλή ψήφισε με νόμο την κατάργηση της διεύθυνσης της ειδικής αγωγής, την αυτονομία της ειδικής αγωγής. Τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε κέντρα υποστήριξης, δηλαδή δημιουργείται ένα σχολικό δίκτυο εκπαίδευσης και υποστήριξης. Στην ουσία πετούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, στο γενικό σχολείο, χωρίς την κατάλληλη υποδομή και πάντοση. Πάνω από 2.000 παιδιά που στην υπάρχουσα ειδική αγωγή δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία με τα προβλήματα. Παρακαλώ, κύριε Παπαδογιαννάκη, λίγο ησυχία. Συνεχίστε. 185.000 παιδιά είναι εκτός ειδικής αγωγής. Οι ανάπηροι παγώνουν στα σπίτια τους το έτος το 2013. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία τους. Κόβουν συντάξεις επιδόματα, διακόπτουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεραπείες, τεχνικά βοηθήματα μέσα από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τα ΚΕΠΑ και τα ΚΕΜΑ που είναι ο κανονισμός εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας. Και μιλάτε, ερχόσαστε εδώ και μιλάμε για προγράμματα, μιλάτε για προγράμματα και μιλάτε και για δικαιώματα και για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ και για προσβάσιμη κοινωνία μέσα από αυτά τα προγράμματα όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ έχουν στοχοποιήσει και τα ΑΜΕΑ με τις οικογένειές τους. Μέσα από αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται και κάποια να συγκαλύπτουν την βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Και τολμάτε να προβάλλετε μέσα από τέτοια προγράμματα όπως και άλλα, μέσα από τη διαχείριση της φτώχειας και άλλα, για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με πολιτικούς ευρωβουλευτές. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, όσο και να απογευτίζετε το σύστημα, δεν μπορείτε να κρύψετε και την βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Και βέβαια δεν τους δίνω. Ωραία. Υποθέσαμε την τοποθέτηση, κυρία Παπαδογιαννάκη, ή ψηφίζουν τη συμμετοχή του Δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ποιοι καταψηφίζουν, καταψηφίζει το σύγχρονο ήλιο και η λαϊκή συσπήρωση. Και στο 5ο έτος υπηρεσίας διατάξεις είναι η έγκριση για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο εργασίας τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Ηλιοφόρου Παλατιανής. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 14.999,7 ευρώ για τον ηλεκτροφωτισμό του Ηλιοφόρου Παλατιανής από Ιγνατίου ως Αγίου Γεωργίου. Ομόφωνα και συνάδελφοι, ομόφωνα. Και πάμε στο ψήφισμα το οποίο είπαμε στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έχουν επεξεργαστεί οι παρατάξεις. Είναι ομόφωνο, κύριε Σάλβε. Κάποιος να το διαβάσει. Ο κύριος Δεύτερος. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση στο μουσικό σχολείο του Δήμου μας για τις καταλήψεις πάνω με κινητοποίηση των μαθητών για την έκδοση λεωφορείων και καθηγητών και την κλίση για τρίτη φορά του διευθυντή του σχολείου να δώσει τα ονόματα των πρωταγωνιστών των καταλήψεων, στο μουσικό σχολείο οι απώλειες διδακτικών ωρών σε εβδομαδιαία βάση από την αρχή της σχολικής χρονιάς 460 με την πρόσφατη εγγύηση του Υπουργείου τις 7 πρώτου του 2013 θα καλυφθούν μόνο 17 ώρες. Με δεδομένες τις μεγάλες περικοπές σε σύντηση, μεταφορά, η κατάσταση έχει φτάσει στο οριακό σημείο. Η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτική υποβάθμισης, συρρήκνωσης, ακόμα και κατάργηση των μουσικών σχολείων.
η πολιτική αυτή στοχεύει στο να αφαιρεθεί κάθε είδος μαζικής δημόσιας μουσικής παιδείας και στο να εμπλουτιστούν από νωρίς οι μουσικοί στις δαγκάνες των χορηγών. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, καταγγέλνω τότε αυτούς που στη μέση της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν ότι θα καλύψουν το 1/24 σχολικών αναγκών σε καθηγητές μουσικής στα μουσικά σχολεία. Δεύτερον, καταγγέλνω την κυβέρνηση γιατί εμποδίζει τα παιδιά μας, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, να μάθουν γράμματα γιατί τα αφεντικά τους θέλουν να έχουν αύριο αμόρφωτους ευέλικτους εργάτες που δεν θα φέρουν αντίρρηση. Σε αυτούς να πάει ο εισαγγελέας, αυτοί εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τα παιδιά. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές λένε αναζητούν το έγκλημα μέσα στις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών τους. Έγκλημα είναι να μην απολαμβάνει ο λαός τα αγαθά που παράγονται από τον ιδρώτα του. Έγκλημα είναι η ανεργία. Έγκλημα είναι να μην έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να μορφώνονται, να συντήρονται σωστά, να μην έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να μην έχουν ρεύμα και στέγη, να παγώνουν από το κρύο, να μην σχεδιάζουν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον τους. Έγκλημα είναι να στερείς από τους μαθητές το δικαίωμα να εκλέγουν δημοκρατικά τα όργανα τους, να συνεδριάζουν, να συζητούν, να αποφασίζουν, να δραστηριοποιούνται, να επιλέγουν τους τρόπους και τις μορφές του αγώνα τους. Έγκλημα είναι απέναντι στις κινητοποιήσεις να ορθώνονται ψυχοφαντίες και διάφορα σοφρονιστικά μέσα όπως η κλήση του Διευθυντή του Σχολείου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων από την αστυνομία να κατανομάσουν τους υποκινητές των καταλήψεων. Συμπαραστεκόμαστε στο Διευθυντή και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών του Σχολείου. Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης, τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής του δίκαιου αγώνα μαθητών, γονέων και παιδευτικών για να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές για δωρεάν μεταφορά των μαθητών από τα από και προς τα σχολεία με ευθύνη του κράτους. Απαιτούμε να καταργηθεί τώρα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 1999 που στείνει στο ΕΔΟ οι αγωνιζόμενοι μαθητές. Τι είναι, μια ερώτηση είναι κατάπτυστο σε πολλά θέματα και δεν είναι δυνατόν να το ψηφίσει. Λοιπόν, ο κύριος Κόρνας έχει ερώτηση. Μα είναι δυνατόν τώρα να το ψηφίσει. Παρακαλώ, κύριε Καρδιόπουλε. Κύριε Κόρνας. Τεράστιο. Πού και τι στη... Κατάπτυστο. Κύριε Κόρνας. Πού και τι στη... Μακουτέ, σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η εισαγγελική παρέμβαση έγινε αυτά ή αν έγινε ύστερα από καταγγελία γονέων του σχολείου ή και των σχολικών φορέων. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα θέλω να μια ενημέρωση, γιατί αν συμβαίνει η εισαγγελική παρέμβαση να έγινε από καταγγελία γονέων ή και των σχολικών φορέων, θα πρέπει να καταγγελθούν και αυτοί. Και επίσης θα ήθελα να πω και το εξής, σαν μια μικρή τοποθέτηση για να είναι να τελειώνω γρήγορα. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την ηλικία να στοχοποιούνται μαθητές στην ηλικία των 15, 16, 17 χρονών και ψυχολογικό πρόβλημα τους δημιουργεί, αλλά που μπορεί και να τους στιγματίσει για την υπόλοιπη ζωή τους. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αξίζουν συγχαρητήρια στην αρχή της πυροσυγείου για αυτό το ψήφισμα καταγγελία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Τσίπρας έτσι ξέρει. Είναι ομόφωνο όλο το Δημοτικό Συμβουλίο, κύριε Σάλβη. Η πρόταση έγινε από την Λαϊκή Συμπήρωση και ομόφωνο από όλο το Δημοτικό Συμβουλίο. Λοιπόν, εδώ να καλό θα ήταν, κύριε Σάλβη, να είναι ομόφωνο. Θέλετε να τα ξαναδείτε και να είναι ομόφωνο το ψήφισμα, καλό θα ήταν ομόφωνο το Δημοτικό Συμβουλίο. Λοιπόν, ομόφωνα και συνάδελφοι, και ό,τι είναι να το δείτε αυτοί που ήσασταν στην επιτροπή, λίγη τη συνεδρίαση. Καλό βράδυ. Γράφει και σε κυβέρνηση μέσα, Γιώργο. Άμα γράφει και σε κυβέρνηση, δεν του πείθουμε ούτε εμείς.